Γιώργο, έλα να μάθεις, κοντά σε σένα να μάθει ο κόσμος. Τι θα με δείξει σήμερα? Κάτι το οποίο έχει μία εποχή το χρόνο. Μία εποχή? Αυτό είναι ένα κεφαλόπουλο. Αυτό είναι κακάσιμο πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα είναι ολόφρεσκο, ολοζόταν. Έχει πολλές ονομασίες. Αυτό εδώ είναι το πάνι. Το πάνι. Το πάνι. Άλλοι το λένε μπάφα. Τώρα, αυτόν το μήνα, αυτό είναι το χαβιάρι του. Από αυτό βγαίνει το αργοτάρα. Κοίταξε πόσο όμορφα καθαρίζεται για να μην πληγωθεί εδώ, στις άκριες. Τι θα πληγωθεί, ρε, νεκρό είναι. Να πληγωθεί το χαβιάρι, να μην σπάσει η μεμβράνη και χάσουμε το χαβιάρι από μέσα. Το χαβιάρι όμως βγαίνει από μία συγκεκριμένη ποικιλία. Το πάνι για μας, για άλλους, μπαφ. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες. Okay. Έχει, ας πούμε, το μαυράκι. Έχει το γάστρο. Δείτε, παιδιά, απλά τα διαβάζει, δεν έχει να λέει. Έχει το τσιράνι, έχει το μιξινάρι. Αυτά όλα είναι ποικιλίες. Ανάθεμα αν έχεις δει πώς μοιάζουν αυτά τα ψάρια. Αυτό τώρα μπορούμε να το κάνουμε κάτι πέρα από το να το πετάξουμε. Δεν πετυχαίνει, αυτό είναι αγίασμα. Θα το ψήσουμε, θα το βάλουμε λεμονάκι, αλατάκι. Κάτσε καλά, αυτό είναι αγίασμα. Γράψε μας και εσύ στα σχόλια αν έχεις φάει ποτέ αβοτάρα.